Καλησπέρα παιδιά μου, τι κάνουμε. Λοιπόν, έφτασε για αυτή τη στιγμή. Καλός ή κακός. Ήρθε η ώρα να δώσουμε τον Κίμκο. Μόλις το πήγα για ένα ωραίο πλωσιματάκι. Του έχω βάλει και βενζινούλα, εντάξει, εγώ τα δίνω λίγο πάντα. Τα δίνω πάντα έτσι προσεγμένα, όπως θα ήθελα να τα πάρω. Καθαρό, περιποιημένο και να έχει και λίγο βενζινούλα μέσα, έτσι να μην είναι και άδειο το μηχανάκι. Αύριο θα το δώσω στο καινούριο του κάτοχο. Δεν μου χρειάζεται πλέον, έχει κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Γι' αυτό πήγαμε και στο Φόρτσα, για να μην έχουμε δύο οχήματα όπως είχαμε πει. Να πούμε και δύο λόγια για όποιον ενδιαφέρεται. Απευθύνεται παιδιά για συγκεκριμένη χρήση το μηχανάκι. Είναι για την καθημερινότητά σου, να κάνεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος οικονομικά, με πολύ μεγάλη άνεση μες στην κίνηση. Δεν θα κολλήσεις πουθενά. Η αξιοπιστία του είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Μηχανικά κανένα πρόβλημα δεν είχαμε σε 13.500 χιλιόμετρα που έχουμε κάνει. Τα σέρβις του βέβαια όλα στην ώρα τους, δεν είχα αφήσει κάτι πίσω. Κάθε έτσι 2.500 χιλιόμετρα θέλει το λαδάκι του. Κατά τα άλλα δεν ζητάει πολλά πράγματα. Το μόνο που παρουσιάστηκε, δεν μπορούσα σε μια φάση, σε άκυρη φάση, σταμάτησε το σινιάλο με τα φώτα τα μεγάλα. Δηλαδή δεν άναβε η μεγάλη σκάλα. Και το πήγα στην αντιπροσωπεία, τώρα πρόσφατα έγινε αυτό. Το έλεγξαν. Μου είπαν ότι έχει πρόβλημα το ίδιο το φανάρι, δεν είναι κάποιο ηλεκτρολογικό δηλαδή θέμα καλωδίων ή κάτι τέτοιο ή οτιδήποτε. Και μου το άλλαξαν με την εγγύηση, μου άλλαξαν όλο το φανάρι μπροστά. Αλλά παιδιά, το θέμα ποιο είναι, αν δεν είχε εγγύηση, μου είπαν ένα κόστος, παιδιά μου πέσαν τα μαλλιά. Μου είπαν ότι κοστίζει το φανάρι μπροστά για να αλλάξει γύρω στα 5 εκατοστάρικα, δηλαδή κάτσε ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Υπερβολικό, έτσι. Τέλος πάντων, τη γλιτώσαμε. Μια χαρά είναι το μηχανάκι τώρα. Πάμε τώρα να κάτσουμε λίγο να το δούμε και το χαιρετάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, όπως είπαμε, πολύ πρακτικό, μες στην πόλη. Δεν θα κολλήσει πουθενά, οικονομία σε πολύ καλά επίπεδα καυσίμου. Και γενικότερα πιστεύω ναι πως αξίζει τα λεφτά. Τώρα το δίνει Κίμκο γύρω στα 300 καινούριο. Και είναι μια καλή λύση έτσι για πόλη. Με δεύτερο άτομο θα κινηθείς άνετα. Δεν θα έχεις θέμα κανένα. Θα μπορέσει να πας σε μια βολτούλα. Π.χ. σε απόσταση 30-40 χιλιόμετρων την κάνεις. Και με δεύτερο άτομο πάνω άνετα. Ένα άλλο μεγάλο του ατού είναι οι χώροι, παιδιά. Δηλαδή αυτό το κενό εδώ στα πόδια είναι σούπερ χρήσιμο. Έχει κάτω από τη σέλα χώρους για δύο. Χωράει κανονικότατα full face κράνος μπροστά. Πίσω βάζεις χαρτιά, διάβροχα και τέτοια. Έτσι. Και με το βαλιτσάκι. Εντάξει, είσαι σε άλλα επίπεδα χώρων πια, δηλαδή το έχεις τερματίσει. Αυτά γενικά, ό,τι άλλο απορία έχετε με το συγκεκριμένο μπορείτε να με ρωτήσετε. Πολύ χρήσιμο εργαλείο, έτσι το χαρακτηρίζω, που κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του. Τώρα αν παίρνει κάποιος ένα τέτοιο μηχανάκι και ψάχνει γκάζια και ψάχνει και δεν ξέρω εγώ τι, δεν είναι για αυτόν, δεν κάνει για σένα. Είναι για να κάνεις τη δουλειά σου κυρίως, ωραίος, να ξέρεις τι θέλεις από αυτό το μηχανάκι. Λοιπόν, αυτά τα λίγα, τώρα μας μένει μετά το Tiger και αυτό, μας μένει το Forza, να κάνουμε τις βολτάρες μας, το πήραμε για να μείνει το Forza και συνεχίζουμε δυναμικά. Φιλιά πολλά!